Η Τζέν είναι μια πολύ όμορφη και νεαρή γυναίκα, 34 άτσι, αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της. Όπως είπε όμως και ο Απόστολος, δεν είχε κανένα περιθώριο να το βάλει κάτω. Και αυτό έκανε. Έδινε μάλιστα εκείνη δύναμη στους δικούς της. Μια πολύ ωραία γυναίκα, ασχολείται με το μακιγιάζ. Ασχολείται με το μακιγιάζ και μητέρα δύο παιδιών. Δύο μικρών παιδιών τότε, που έπρεπε να είναι και πολύ δυνατή και για τα παιδιά της και για τους γονείς της. Που φυσικά λύγησαν, όμως είπε πως θέλω να ζήσω, αυτό θα κάνω και θα βγω μέσα από αυτό το τούνελ με πολύ δύναμη. Και αυτό έκανε. Και βγήκε. Ναι. Να το δούμε. Πιο πολύ έδινα εγώ κουράγιο στους δικούς μου παρά εκείνη σε μένα. Γιατί ξέρεις, οι άλλοι χάνονται περισσότερο από ότι εσύ στην πορεία. Εσύ τελικά τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, τα ζυγίζεις, τα φέρνεις από εδώ, τα φέρνεις από εκεί. Τη βρίσκεις τη χρυσή τομή, ας πούμε. Οι άλλοι που είναι απ' έξω δεν μπορούν να το βιώσουν όλο αυτό. Λόγια που στο άκουσμά τους φανερώνουν τη δύναμη ψυχής που έχει η Τζέννη. Η 38χρονη γυναίκα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της, αλλά η ζωή της έμαθε πως επιτρέπεται να γονατίσεις μόνο για να βάλεις δύναμη να σηκωθείς ξανά. Το 2011 τι συμβαίνει? Η μητέρα μου βλέπει ένα όνειρο και με στέλνει να κάνω μια εξέταση. Προληπτική. Εκεί κανόνα υπερχομαστού, γιατί λόγω ηλικίας η μαστογραφία δεν ενδείκνυται. Και μου βρίσκουν αυτό το έβριμα. Τότε ήσουν 34. 34, ναι. Βρίσκουν αυτό το έβριμα και με στέλνουν για περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες οδήγησαν σε κάποιο χειρουργείο, που εκεί ανακαλύψαμε με ταχεία βιοψία ακριβώς τι συμβαίνει. Στην αρχή είναι το σοκ. Δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις, δεν ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει. Έδειξες ότι έχεις δύναμη και το διαχειρίστηκες και πολύ σωστά. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου σε αυτή την ιστορία? Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν να το δεχτώ όλο αυτό. Να το πάρω μέσα μου και να πω ότι θα το αντιμετωπίσω. Ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βιώσω, να το περάσω και να το προσπεράσω. Παίρνεις μια βαθιά ανάσα λοιπόν και λες ξεκινάμε. Πώς γίνεται? Ναι, αυτό ακριβώς. Και μετά μπαίνεις εγώ στον αυτόματο, ξέρεις. Και πας. Και λες, έχω το Θεό δίπλα μου, έχω την οικογένειά μου, τους φίλους μου και ό,τι να γίνει θα γίνει. Αλλά η σωστή ψυχολογία για μένα είναι το πάνω. Το να έχεις καλή ψυχολογία, να είσαι θετικός, να μην το βάζεις κάτω, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι το πρωταρχικό από όλα. Αν λίγο ψυχείς, εάν φοβάσαι, όλο αυτό το δυναμώνει. Εγώ είμαι make-up artist, είναι κάτι το οποίο είναι έτσι καλλιτεχνικής φύσης. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ να εργάζομαι εκείνη την περίοδο, γιατί βοηθούσε και στην ψυχολογία μου και σε όλη έτσι την... Συναστραφόμουν με κόσμο. Ξέρεις, βοηθάει πολύ αυτό, όπως και να έχει. Ξεχνιέσαι, βέβαια, ξεχνιέσαι. Ο πρωταρχικός μου στόχος που ήθελα να σου μιλήσω, για να είμαι ειλικρινής, ήταν ότι για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η πρόληψη. Και δεν το λέω έτσι για να το πω, είναι κάτι το οποίο είναι το α και το ω. Αν εγώ δεν είχα προλάβει, ας πούμε, να δω κάτι σε πολύ αρχικό στάδιο, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είμαστε εδώ και να μιλάμε. Η ζωή έχει αξία και πρέπει να τη βιώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Τζέννη, Τζέννη.